Λοιπόν, για ακόμα μία φορά αποδείχτηκε ότι η Πανελλαδική των Μπλόκων και όσοι στην τελευταία σύσκεψη, την πρώτη-τελευταία μάλλον, 7 του μηνός του Φλεβάρη, συντάχθηκαν με τα αιτήματα της Πανελλαδικής και η τελευταία που έγινε προχθές την Κυριακή, που ήταν 69 τα μπλόκα, αποδείχτηκε ότι είχαμε δίκιο σε όλα αυτά που λέγαμε, ότι συζήτηση δεν μπορεί να γίνει αν δεν ξεκινήσει από μηδενική βάση. Κάποιοι βέβαια προτρέχανε και βιάζονταν να πάνε να κάνουν τη σύσκεψη αυτή, τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Θα επεκαλιστώ κάποιον συνάδελφο, τον κύριο Ανεστίδη από τα Μάλγαρα, που είπε να αφήσω και ένα κομμάτι τούρτας και για μας. Αλλά από ό,τι είδαμε δεν φάγαν τούρτα, φάγανε πόρτα. Και αυτοί που μπήκανε μέσα ήπιανε τσάι. Και από εκεί και πέρα δεν πετύχανε τίποτα. Οι κύριοι αυτοί έχουν πολλές ευθύνες για αυτό που έχει γίνει. Αν και το συμμαζέψανε, πάνε να το σώσουν την τελευταία στιγμή. Ξαναβγάζουν τον κόσμο έξω στο δρόμο. Αλλά έχουν τρομερές ευθύνες για το θέμα όπως το χειρίστηκαν αυτές τις 40 μέρες που είμαστε έξω στο δρόμο. Με όλα αυτά που κάνανε. Γιατί αυτά πλέον δεν είναι σοβαρά πράγματα. Αυτά δείχνουν μεγάλη ανευθυνότητα ή ίσως κάποιοι επικεφαλείς τρέχουν για προσωπικά ωφέλη. Το θέμα είναι ότι πρέπει να βγουν και να αναλάβουν τις ευθύνες τους αυτοί οι κύριοι. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Συνεχίζουμε. Και συνεχίζουμε ακάθεκτοι. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Περιμένουμε το... Δεν περιμένουμε τίποτα.